Να πω στον κύριο Σοφιανό ότι εχθές τις εντυπώσεις τις κλέψατε. Και να ξεκινήσω από εσάς και να μου δώσετε μία απάντηση γιατί έπρεπε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα εχθές στο κέντρο της Αθήνας εν μέσω πανδημίας. Δεν είναι θέμα εντυπώσεων, επιτρέψτε μου να πω. Είναι θέμα ουσίας για το πώς στεκόμαστε απέναντι σε μια απαράδεκτη πολιτική ενέργεια από πλευράς της κυβέρνησης, η οποία προσπαθώντας εν μέσω πανδημίας και με πρόσχημα την πανδημία να απαγορέψει, να βάλει στο γύψο τα δημοκρατικά δικαιώματα του λαού μας. Από αυτή την πλευρά, στην πράξη καταργήθηκαν, ακυρώθηκαν οι απαγορεύσεις και ο αυταρχισμός της κυβέρνησης. Η απάντηση με το όργιο καταστολής, η απάντηση με την εκτροπή κυριολεκτικά, η οποία έβαλε σε κίνδυνο χιλιάδες διαδηλωτές, ήταν εκατοντάδες, με συγχωρείτε, διαδηλωτές, γιατί εξάλλου ήταν συμβολικές οι κινήσεις που έγιναν από πλευράς του κομματός μας χτες, νομίζω συνάντησαν την οργή και την απαξίωση της πλειοψηφίας του κόσμου που είδε με χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο το πώς η κυβέρνηση απάντησε σε συμβολικές κινήσεις που κρατώντας τις αποστάσεις και όλα τα μέτρα υγείας. Άρα λέτε ήταν θέμα επιλογής, πολιτικής επιλογής να γίνει σύγκρουση εχθές για να φανεί πολιτική, η αναλγησία της κυβέρνησης. Όχι, ήταν θέμα επιλογή πολιτική της κυβέρνησης να απαντήσει με ένα όργιο καταστολής και προπυλακισμού στελεχών του ΚΚΕ απέναντι σε συμβολικές κινήσεις που τηρώντας όλα τα μέτρα υγείας και ασφάλειας προσωπικής αλλά και συλλογικής προσπάθησαν να διατρανώσουν ένα μήνυμα ότι ο αγώνας για την προστασία της υγείας του λαού μας και των εργασιακών του δικαιωμάτων ούτε αναβάλλεται ούτε μπαίνει στο γύψο. 1.500 άτομα, κύριε Σοφιανέ, δεν συνιστούν συνωστισμό με βάση τις οδηγίες που ακούμε όλους αυτούς τους μήνες, αφενός. Και αφετέρου, εγώ θα ήθελα να μου λύσει μια απορία. Για ποιο λόγο να διαφέρουν τα κομματικά στελέχη, δεν θα πω αν είναι του ΚΚΕ, αν είναι του ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι του κ. Βαρουφάκη, το οποιοδήποτε κομματικό στέλεχος, από τους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που ήθελαν να πάνε να αφήσουν ένα λουλούδι στο Πολυτεχνείο χθες και δεν πήγαν επειδή τήρησαν, σεβάστηκαν τα μέτρα και το Πολυτεχνείο αυτής της περίοδου που δεν είναι άλλο από τη μάχη με τον κορονοϊό. Αυτό είναι το Πολυτεχνείο, κύριε Σοφιανέ, δυστυχώς στις μέρες μας. Έτσι δεν είναι? Δυστυχώς στις μέρες μας, εν μέσω πανδημίας και εν μέσω μιας πολιτικής διαχείρισης που έχει την αποκλειστική ευθύνη η κυβέρνηση και με την οποία και από την οποία μετράμε καθημερινά νεκρούς και διασωληνωμένους, ναι, αυτά έχουν ευθύνες και η ανάδειξη αυτών των ευθυνών γίνονται και σε κόντρα μέτρων αντιδημοκρατικής εκτροπής κυριολεκτικά, όπως ήταν η απαγόρευση συναθρήσεων. Από εκεί και πέρα, αν θέλουμε να μιλάμε ειλικρινά και οι εικόνες είναι αδιάψευστες μάρτυρες για υγειονομική βόμβα, για παραβίαση των κανόνων που προβλέπει η Υγειονομική Επιτροπή, τότε θα δούμε 6.000 αστυνομικούς συνωστισμένους, ναι, χωρίς μάσκες, να τσαλαπατούν τα δικαιώματα υγείας και προσωπικής ασφάλειας συλληφθέντων. Κύριε Σοφιανέ, να ρωτήσω εγώ κάτι. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, γιατί για να είμαστε ειλικρινείς και να τα λέμε, είναι χίλιες λέξεις. Και να τα λέμε όλα. Το ότι οι αστυνομικοί βγήκαν στους δρόμους δεν προκλήθηκε όμως και από την απόφαση των κομμάτων να κατεβείτε, να κάνετε πορεία? Όχι, βέβαια, οι αστυνομικοί βγήκαν στους δρόμους για να προετοιμάσουν ένα έδαφος άγριας καταστολής. Αν είδατε, για παράδειγμα, στη συμβολική κίνηση που έγινε τηρώντας αποστάσεις και μέτρα το πρωί έξω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία, δεν υπήρξαν τέτοιες εικόνες. Οι εικόνες αυτές αναδείχτηκαν μέσα από ένα αστυνομοκρατούμενο κέντρο, μέσα από χιλιάδες αστυνομικούς, ο ένας πάνω στον άλλον και με δημιουργίες που ήρθαν από την Ελλάδα χωρίς κανέναν έλεγχο. Να ακούσουμε και τον αντίλογο, κύριε Σοφιανέ. Ναι, λέω, αυτές τις εικόνες δείξτε για να δούμε τι σημαίνει να μιλάνε για την υγεία.